Απόψε έχει βάλει στόχο να μας δείξει δύο διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα της. Τη γλυκιά, αλλά και την πιο επικίνδυνη πλευρά της. Η 16χρονη Κωνσταντίνα Αρέστη ετοιμάζεται να τα δώσει όλα στη σκηνή του X-Factor και είναι στο δικό σας χέρι να αποφασίσετε αν θα είναι μαζί μας και την επόμενη εβδομάδα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Αρέστη, είμαι 16 ετών και είμαι από την Κύπρο. Το τι φοβήθηκα περισσότερο σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι να διαχειριστώ το άγχος μου, γιατί συνήθως όταν βγαίνω στη σκηνή έχω αρκετό άγχος. Και για να φτάσω σε εδώ πιστεύω ότι το διαχειρίστηκα σωστά. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι και εγώ και ο κύριος Μιχάλης Τσαουσόπουλος που σε έχουμε στην παρέα μας. Και εγώ το ίδιο. Που σε έχουμε στην ομάδα μας. Και φυσικά ο κύριος Τσαουσόπουλος ως παραγωγός σου επιλέγει να πεις από Ava Max το Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming. Θέλω τώρα να προσέξουμε κάτι. Δεν είμαι ο δασκαλός. Είμαι το κοινό και θέλω να τραγουδήσεις το τραγούδι και να μου περάσεις το μήνυμα, να μου περάσεις αυτό που λες. Oh, she's sweet but a psycho, εμένα a little bit psycho. Τώρα που είχες στο νου σου λοιπόν να επικοινωνήσεις το τραγούδι μαζί μου, δεν είχες κανένα πρόβλημα ούτε με τις αναπνοές ούτε με τίποτα. Αλήθεια. Έφυγες από αυτό το άγχος. Τέλεια. I think the most important thing for me here is to play with the sweet and the psycho. So I'm gonna give you your mic. And we don't technically have a knife yet. Yes. So, okay. Εντάξει. Σήμερα η χορογράφος μου είπε το τι θα κάνουμε στη σκηνή στο live και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γιατί είναι κάτι διαφορετικό και κάτι που δεν είμαι συνηθισμένη να κάνω. Oh, she's hot but a psycho, celeb but she's right though, and now she's screaming, yes. Oh, my, 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 my. Stab it on the table. Okay. These kind of little small things, so we can play with the characters that you have, like the sweet part of you, and then the like the psycho little part. Bitty, like the little one, the little devil over here. Bravo. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, και εγώ το λαμβάνω, ότι αυτά τα κορίτσια είναι υποποίες. Αλλά μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά. Λιγάκι ο λαιμός να τελειώσει, το θεματάκι το οποίο τελειώνει και είμαστε μια χαρά. Τόχοι, δηλαδή. Οκ. Okay. Πάρα πολύ καλά. Στο τέλος λιγάκι, πριν κάνεις το εκεί λιγάκι φύγαμε, σε καταλάβανε ότι προφύλα. Δεν έχουμε να αποφυλάξουμε τίποτα. Ασφαλτσάρουμε, ας κάνουμε. Πρόβα είναι, ξέρουμε ότι ο λαιμοδάκι έχει λίγη πρόβλημα. Don't worry. Λίγο πριν βγω στη σκηνή για το πρώτο live, έχω άγχος εννοείται, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να δω πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Πιστεύω πως ο κόσμος πρέπει να με ψηφίσει επειδή έχω πολλά να δώσω σε αυτόν τον διαγωνισμό και μπορώ να δοκιμαστώ σε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά.
Μπράβο, αστέρι μου! Μα τι τέλεια που θα κάνω. Τρώγονται αυτά, δεν ξέρω. Θα δω μετά. Είμαστε σε δίαιτα. Ποιος είναι σε δίαιτα? Μπορώ να δοκιμάσω να τρώγονται, αν θέλετε. Κοριτσάκι μου εσύ, αστέρι μου! Και... Γιώργο! Να μιλήσω εγώ πρώτος, οκ, ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, πρώτος και είναι πατριώτησά σου. Δεν είναι μόνο πατριώτης, ήμουν μαθήτρια, το έχω από 8 χρονών αυτό το μωρό. Αλλά να σου πω κάτι, ξαφνικά μύρισε η ατμόσφαιρα και η μαλλί της γριάς και μασμάλους και όχι από εκείνα που είναι εκεί. Από την γλυκιά τη φωνή σου, αλήθεια σου το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν καταπληκτική. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία χρειά, πολύ ωραία επιλογή του τραγουδιού. Μ' αρέσει που δεν ήρθετε να κάνετε, γιατί ξέρω τις δυνατότητες σου, που δεν ήρθετε να πείτε, να σου πω, εγώ το έχω. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο δυνατό. Μπράβο και στους δυο σας. Τέλεια. Και συνεχίζει... Πήγες να φας, τι έγινε το. Λέω λίγο έτσι, ποιος συνεχίζει, η Μελίνα, άντε η Μελίνα. Άντε εγώ. Αυτό τρώγεται. Τρώγεται. Σίγουρα. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο το σκηνικό. Εξού και το φόρεμα, γιατί πραγματικά, ξέρεις, σε έβλεπα και έλεγα γιατί φοράει αυτό το φόρεμα, αλλά κατάλαβα ότι είναι έτσι, ναι, γι' αυτό. Επίσης μπορεί να το φοράει γι' αυτό. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Γιατί να μην μπορεί, ευρε αγάπη μου. 16 είναι. Στα 16, Μιχάλη μου. Θες λίγη δουλειά, λίγο στα βαλτσέτα σου ήταν λίγο χαμηλά, δηλαδή, ξέρεις, λίγο... Η φωνή σου θέλει λίγο ακόμα. Είσαι πάρα πολύ καλή γενικά, Κωνσταντίνα. Στον καινούριο ρόλο που σου δόθηκε να παίξεις, τα κατάφερες. Λίγη δουλειά στα φαντζέτα. Ίσως τα φωνητικά να ήταν λίγο πιο ψηλά, αλλά όλα καλά. Ευχαριστώ. Είσαι μια γλύκα. Χρήστο. Γεια. Γεια. Εγώ, εσύ. Από εγώ, εντάξει. Δυσκολεύεσαι λίγο. Σε ακούω, έτσι. Άσε με να μιλήσω. Μίλα, Χρήστο μου. Ανεμπόδιστα. Κωνσταντίνα, ξέρεις τι, εμένα δεν μου πολύ άρεσαν αυτά τα τραγούδια, μωρέ. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά... Πάρα πολύ μου αρέσει εμένα. Παρά είναι... Όλο το καλοκαίρι το άκουγα. Πολλά εκατομμύρια views, δεν το άκουγα. Θα κάνεις κόρες, θα σου αρέσει. Παρά είναι ροζ αυτά τα τραγούδια. Και τι έγινε για την κόκκινη μου σήμερα... Πλευρά. Φάση. Αλλά ήσουν εξαιρετική. Ήταν σαν να βλέπω βίντεο κλιπ. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν τρομερή. Σε αυτό που έκανες, δηλαδή. Ήσουν πολύ καλή. Μα γι' αυτό που έκανε θέλουμε να μας πείτε, κύριε Μάστορά μας. Πείτε, κύριε Μέτορα, μας, πείτε μας εσείς, παρακαλώ. Κοιτάξτε. Είναι μικρό. 16 χρονών. 16 χρονών, ρε παιδιά. Για να πάμε λιγάκι πίσω και να αισθανθούμε. 16 χρονών. Τραγουδία είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι όσο εύκολο φαίνεται. Εδώ τη στήσανε ένα βίντεο κλιπ. Πρέπει να θυμάται βήματα. Ότι την ώρα που σηκώνει το αυτό πρέπει οι άλλοι να σηκωθούν οι χωρίς κλπ. Και εκεί με το μαχαίρι εγώ ένιωσα και λίγο, ξέρεις. Κι εγώ. Απειλούμενος. Λοιπόν, είναι πανγλικιά. Βεβαίως, στα 16 της ακούγεται όπως ακούγεται. Mm-hmm. Στα 22 της, στα 25 θα ακούγεται αλλιώς. Έχει εξέλιξη. Αλλά είναι μια οπτασία. Και φωνητική και οπτική. Και είμαι υπερήφανος. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Κωνσταντίνα μου, πάρε το ζαχαρωτό σου, αγάπη μου. Μαλλίτσι γριά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Καλή επιτυχία. Είμαστε καλά, γεια σας. Γεια σου, darling.